σήμερα που λέτε βγαίνω στους δρόμους. Γνωρίζετε ότι πάντα έβγαινα στους δρόμους. Ο κλάδος της διασκέδασης και όχι μόνο, μιας και όλος ο πολιτισμός μας βάλεται, προβλέπονται δύσκολες ημέρες, άνθρωποι μένουν άνεργοι, οπότε τα πράγματα τείνουν να χειροτερέψουν, διότι δεν λειτουργεί τίποτα. Δηλαδή κλείνουν τα πάντα. Μπαράκια, καφετέρειες, ψισταριές, τα νυχτερινά κέντρα. Οι καλλιτέχνες που εργαζόντουσαν σε αυτά, οι σερβιτόροι, οι παρκαδόροι, οι λουλουδούδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι βάλλονται. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και περπατώντας εδώ, στη Διονυσίου Αεροπαγήτου, κοιτάζετε πίσω, άδεια τραπεζοκαθίσματα, τουρισμός φυσικά δεν έχει έρθει, αυτοί που κάθονται είναι ελάχιστοι τουρίστες και οι περισσότεροι Έλληνες. Ωραίο θέαμα, δεν μπορείτε να πείτε, μας θυμίζει το ένδοξο παρελθόν μας. Τότε που η δημοκρατία ήταν μια αξία υψίστης σημασίας. Φτάσαμε στο Σύνταγμα, όπου σήμερα, Δευτέρα, 24 Αυγούστου, είναι η Πανελλήνια Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των ανθρώπων που ανήκουν στον κλάδο διασκέδασης. Να σας πω την αλήθεια, έχω την περιέργεια για τον κόσμο που θα συναντήσω και αν θα είναι τελικά τόσος πολύς ο κόσμος που να αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα δεν μαχόμαστε μόνο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν τσακωνόμαστε μέσα από το Facebook, αλλά ξεκουνιόμαστε από τον καναπέ μας. Εύη Κρανιδέλη, φιλή! Κουκλή μου! Δεν μου λες, Εύη, είναι πανελλήνια η συγκέντρωση διαμαρτυρίας? Θα γίνει και Θεσσαλονίκη από ό,τι γνωρίζω. Ναι. Όμως σήμερα είναι οι εργαζόμενοι και επιχειρηματίες, μουσικοί, καλλιτέχνες, σερβιτόροι, DJ κλπ. Λοιπόν, για να γίνει μια τέτοια, για να δοθούν τέτοιες εντολές απαγορεύσεων, αγάπη μου, θα πρέπει να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση πολιορκίας. Για να πει ότι σε απαγορεύω να παντρευτείς και να έχεις τόσα άτομα, σε απαγορεύω να τραγουδάς, σε απαγορεύω να ανοίξεις το μαγαζί μετά τις 12, σε απαγορεύω κλείστο τελείω, σε απαγορεύω να αναπνεύσεις, βάλτε μάσκα. Και επίσης, πώς γίνεται, βέβαια, παιδιά, μετά τις 11 ο κορονοϊός να υφίσταται, μετά τις 11 δηλαδή. Όταν υπόλοιπες ώρες. Η ίδια πήγα στην Αμυγδαλέζα, όταν είναι γεμάτος Άγιος Παντελεήμονας, ο Άγιος Νικόλαος, πώς γίνεται? Αφού μας αγαπάει τόσο πολύ ο Πρωθυπουργός, αλλά όχι μόνο αυτός και οι υπόλοιποι 300, τα έχουμε όλους, γιατί δεν βγαίνει κανένας να μιλήσει. Αυτό με ενοχλεί. Άρα σήμερα, βρέβη μου, που πρέπει να μιλήσουμε εμείς, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Με ρώτησαν κάποιοι, μα γιατί, Αντώνη Σκούκεν, εσύ να πας σε μια πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που δεν σε αφορά? Πιστεύω ότι μας αφορά όλους. Αυτό ακριβώς. Ποιος δεν αφορά? Αλλά επέτρεψε μου λίγο, Εύη μου, ναι. Επέτρεψε μου λίγο. Τραβώντας ένα πλάνο από πάνω και κοιτάζοντας με αστυνομική με πολύ περίεργο τρόπο, μπορώ να πω, διότι βάλετε και η δημοκρατία μας. Δηλαδή, μα δεν υπάρχει δημοκρατία. Ναι, σαν να είτε... στη Βόρεια Κορέα. Φαξινάμιανσο, ήρελ κοί σουρακασιασμίρα. Που λέγεται Αθήνα, Ελλάδα. Και εγώ το έχω αισθανθεί αυτό. Δεν πρέπει να. Έχουν καταργήσει το Σύνταγμα, αγάπη μου, το καταλαβαίνεις. Παρεμπιπτόντως, η Εύη Κρανιδέλη από κοντά είναι πιο κουκλάρα. Κουκλάρα, ου! Εγώ την αγαπώ την Εύη Κρανιδέλη, διότι τα ρίχνει τσεκουράτα μέσω από το Facebook. Έχεις αντιμετωπίσει αρκετές επιθέσεις και, Εύη, εσύ προσωπικά, γιατί τα λες. Δηλαδή, σε έχουν μπλοκάρει. Η αλήθεια πονάει. Εγώ έκανα ομιλία αγάπης πριν τον κορονοϊό και είπαν ότι έκανα ομιλία μίσους. Ξέρω εγώ. Έχω εχθρούς, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Και προσπαθώ βέβαια να φημώνουν. Εγώ είμαι δίκαιη, εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εγώ ανήκω στην Ελλάδα. Ωραία. Ανήκω στον Έλληνα. Μου έλεγε κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, αυτό ακριβώς, ότι αυτό εδώ που φοράω εγώ και είμαι μάλωσε, αλλά εγώ επιτρέψτε μου να το έχω αυτό τώρα. Όχι, γιατί είναι. Εδώ το έχω. Αυτό είναι σε φημώνω. Ναι, ναι. Οι μάσκες προστατεύουν. Αν φοράω μάσκα, σημαίνει ότι δεν θα κολλήσω? Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Εάν φορέσετε μία μάσκα, σε περίπου 2-3 ώρες θα έχει γεμίσει υγρασία, θα έχει γεμίσει πασκόνια και μάλλον θα είναι κίνδυνο. Αν αλλάζω μάσκα, όσο όλο το 24ωρο, όσο είμαι έξω, αλλάζω μάσκα. Ναι, που θα τη βρεις είναι το θέμα τώρα. Πες ότι έχω. Προστατεύουν απόλυτα? Απαντούμε, όχι. Η μάσκα προστατεύει μόνο τον πάσχοντα για να μην μεταδίδει ο πάσχον στους υγιείς. Αυτό είναι. Εγώ δεν σε προστατεύω. Πρόσεξε να δεις όμως, εγώ κρύβω και λίγο γιατί προβουλάκι τώρα. Κρύβω και λίγο γιατί προβουλάκι. Δεν υποψήφισμα. δεν είμαστε δημοκρατική χώρα. Ωραία, κάνει υποψήφισμα. Θα επιστρέψω εγώ σε κάτι που σε ρώτησε και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινέστατα. Τραβώντας λοιπόν ένα πλάνο από μακριά.
Είναι δηλαδή πανελλαδική συγκέντρωση αυτή η διαμαρτυρία? Δεν είναι ακόμα, δεν μαζευτήκαμε ακόμα. Ωραία, στο τέλος θα τα ξαναπούμε πάλι, θα τραβήξουμε και άλλο πλάνο. Διότι θα τα βάλω μετά. Ωραία. Ελπίζω να. Τώρα περιμένω τον καμπανέι, τον Τζίμι τον Αλεξίου. Ωραία. Γιατί, περιμένουμε γιατί, τον Παντασίν τον Λευτέρη. Περιμένουμε το Σταμάτη τον Γονίδη. Ωραία. Γιατί Εύη μου, αν δεν έρθει πολλής κόσμος και μιλάμε για μια πανελλαδική. Φοβάται. Τρέμουν. Κάποια στιγμή θα γίνουμε σαν τα ποντίκια. Θα κάνουμε λοιπόν, θα δίνουμε μάχες μέσω πληκτρολογίου. Και στο τέλος, όλοι επί του καναπέως, λοιπόν, εκεί θα τα λέμε. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να βγούμε και όπως είπαμε πριν με την Εύη, αφορά όλους μας. Είτε εγώ ασχολούμαι με την μαγειρική, είτε η Εύη ασχολείται που είναι μια τραγουδίστρια. Είμαστε Έλληνες. Αν έχουμε υποχρέωση για τα παιδιά, για τα μωράκια που γεννήθηκαν, που γεννιούνται, για τα παιδιά να παλέψουμε. Εντάξει, ωραία. Έχω 40 χρόνια καριέρα. Δεν το κάνω για μένα. Τώρα, αν εγώ έχουμε... είμαι καλά. Το ωραία. Κάνω για τους άλλους. Ωραία. Εντάξει. Εύη μου, αν έρθουμε λίγο τώρα στο κομμάτι της διασκέδασης, υπάρχει αυτή τη στιγμή η διασκέδαση και η εργαλείο. Εγώ θα πάω να τραγουδήσω. Φωτιά στα Σαββατόβραδα, 8:30. Μια χαρά. Και θα πίνει το τσάι. Κατάλαβες. Εντάξει. Λοιπόν, άσε τώρα. Δηλαδή, χούντα. Κανονικά με μεγάλα γράμματα. Αυτό. Οι απαγορεύσεις δεν είναι δημοκρατικές, αγάπη μου. Εκτός αν αλλάξαν πολίτευμα και δεν το ξέρω. Ας βγουν να πούνε ότι έχουμε αλλάξει πολίτευμα, να το καταλάβω κι εγώ. Επίσης, πιστεύεις ότι υπάρχει πολλή λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Δεν αφήνουν να μιλήσει ο κόσμος. Βάζουν αυτούς τους γιατρούς που θα πούνε ότι βάλτε τη μάσκα, γιατί αν δεν βάλεις τη μάσκα, θα έρθει ο απέναντι, ο οποίος μπορεί να είναι ασυμπτωματικός και εσύ να είσαι άρρωστος και να σε κολλήσει και να πεθάνεις. Και από την άλλη. Προσπαθούν να μας τρελάνουν. Αλήθεια. Δεν πρέπει να αγοράζουμε μάσκες. Πρέπει όλοι να φοράμε μάσκα. Ελάτε στην Ελλάδα. Φέρτε τους φίλους σας. Τα 42 είναι εισαγόμενα. Τα 34 που επισκέπτες από το εξωτερικό. Περισσότερα από τα μισά είναι εισαγόμενα. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας πολύ εύκολα διχάζεται και πολύ εύκολα μας χωρίζουν σε στρατόπεδα. Αφού μας έχουν χωρίσει. Δηλαδή, κοίταξε με να δεις, εγώ εδώ ο μασκοφόρος και είμαι η μασκοφορεμένη. Ξαφνικά, εγώ όμως δεν έχω εμπάθεια ούτε αντιπάθεια για το γεγονός για τις απόψεις της Εύης, διότι η δημοκρατία μας. Είστε καλά. Ναι, χαρά είναι. Ωραία, σε φίλε σου. Καλά. Έλα, που μιλήσω. Λες να μην είσαι καλά και να με κολλήσεις κάποιο. Ανεπανάληπτη Εύη Κρανιδέλη. Όχι τίποτα άλλο. Τη έχω φέρει και στίχους. Θα τη γράψω στίχους μουσική. Διότι μου τραγουδάει τραγούδια, λέει επανεκτελέσεις, οι οποίες είναι εκπληκτικές. Τώρα κάνω τον Γιώργο Κινούση, τώρα είναι έτοιμη. Ναι. Το φτάνει, φτάνει, το μαράζε, φτάνει. Έχω κάνει πολύ καλή διασκευή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μπράβο. Φτάνει, φτάνει, το μαράζι φτάνει. Εμένα η μάνα μου δεν με ξανακάνει. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Βγάλτε τη μάσκα καλέ, σαν τη Φασμαγιούν. Φανιμετισμοβάλλα, φανιμοριά σου την πέρα. Άντε. Εύη Κρανιδέλη. Είναι αυτό το κύμα αισιοδοξία που αισθάνεσαι όταν έχει την Εύη δίπλα σου, βρε παιδί μου. Ανοίγει η καρδιά σου, δεν φοβάσαι τίποτα. Αντώνη, γιατί έχουμε μαζευτεί πέρα. Ο κορονοϊός είναι μια γρήπη, μια μορφή γρήπη που υπήρχε και προϋπήρχε. Είναι μια λίμωξη σαν μια βαριά γρήπη. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Στη χώρα είναι θωρακισμένη. Έχω γιατρό λιμωξιολόγο στο Λονδίνο, φίλο. Ωραία. Αρρώστησα από κορονοϊό. Μιλήσαμε μαζί, μου λέει: Εύη, σε 5 μέρες έγινα καλά με αντιβίωση. Η σκορδά στον αντένα. Δεν αρρώστησε και όλο ο αντένα. Η μπόμπα. Έγιναν καλά. Λοιπόν, η άρα, μπόμπα. Άρα, όταν ημανίζεις. Άρα, δηλαδή, κλείνεις μια χώρα, κλείνεις όλα τα μαγαζιά, καταστρέφεται η Ελλάδα, καταστρέφεις τα παιδιά, το σήμερα, το αύριο, το πάντα. Γιατί? Για να μην κολλήσω γρήπη. Όχι, ρε, ας κολλήσω. Ας με πάρουν εμένα να μου κάνουν πείραμα. Με βάλουν σε ένα με κορονοϊό, να δούμε θα πεθάνω. Αλλά να μου έχουν κάμερα όμως όλες τις ώρες. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Να σας πω κάτι. Ότι επειδή αυτό θα προβληθεί με μοντάζ, Εύη μου, μου επιτρέψεις να προβληθεί δημόσια. Κάνε ό,τι θες. Ωραία, κάνε ό,τι θες, έχω το ελεύθερο. Και επειδή μπορεί να το δει ο κύριος Χρυσοχοίδης, να ενημερώσω τον κύριο Χρυσοχοίδη και όλοι εσάς. Να ενημερώσω τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή μας αγαπάτε πάρα πολύ και εμείς το ίδιο, θέλουμε εμείς να επιλέξουμε πώς θα ζήσουμε. Όχι εσείς για μας. Δεν σας ψηφίσαμε γι' αυτό. Πώς θα ζήσουμε και πώς θα πεθάνουμε. Ναι, εμείς θα επιλέξουμε. Θέλουμε δημοψήφισμα. Να πάμε να πούμε θέλουμε ή δεν θέλουμε. Βρήκαν και το εμβόλιο στα ξαφνικά. Πώς έγινε αυτό δεν ξέρω. Θα εμβολιαστούμε όλοι. Δεν θα μου πει κανείς εγώ τι θα κάνω. Εάν θέλω θα πάω. Για να κάνω εγώ εμβόλιο, να κάνουν αυτοί οι 301 πρώτα, αλλά να είμαστε εκεί μπροστά, γιατί αυτοί μπορούν να κάνουν άλλα εμβόλια. Δεν εμπιστεύομαι πλέον κανέναν, καταλαβαίνεις.
Κανέναν. Κανέναν τους. Κανέναν. Και από και εκ τους 300. Κανέναν. Ωραία. Ποιοι είστε εσείς που αποφασίζετε εδώ μέσα ή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για το υποχρεωτικό του εμβόλιο? Ποιοι είμαστε εμείς που αποφασίζουμε για 10 εκατομμύρια κόσμου εδώ μέσα, χωρίς να είμαστε επιστήμονες, όταν οι επιστήμονες αντιδρούν? Για πείτε μου εσείς, υποχρεωτικό, προαιρετικό το αντιλαμβάνομαι, όποιος θέλει πάει και το κάνει. Γιατί σιώνει και καλά, υποχρεωτικό.